Εγκαινιάστηκε χθες στην Ιερά Πίτρα το τρίτο κατάστημα κρεάτων της εταιρείας Δερμιτζάκη. Όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα προϊόντα φρέσκου κρέατος και καταψυγμένων αλλευμάτων. Οι παρευρισκόμενοι επένεσαν την καθαριότητα, τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων. Μετά από αρκετό διάστημα που σχεδιάζαμε αυτό το εγχείρημα, ήρθε η στιγμή, άνοιξαμε αυτό το κατάστημα. Πιστεύουμε ότι θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην τοπική αγορά και θα εξυπηρετήσει τους πελάτες μας, που αυτοί είναι που μας δίνουν και τη δύναμη για να πάμε παραπέρα. Η εταιρεία Δερμιτζάκη πόσα άτομα έχει? Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 35 άτομα. 35 άτομα συν τους εταίρους. Για όλο τον νομό, δηλαδή και το εργαστήριό μας στον Άγιο Νικόλαο και τα καταστήματα λιανικής που έχουμε. Σιτία, Ιερά Πέτρα και Άγιο Νικόλαο. Τι προϊόντα μπορεί να βρει ο πελάτης? Όλη την γκάμα σε φρέσκα κρέατα, μια πολύ μεγάλη γκάμα σε κατεψυγμένα αλλιεύματα και θαλασσινά και γενικά κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος. Για μας ουσιαστικά που γνωρίζουμε την υγιεινή των τροφίμων και την προσπάθεια των επαγγελματιών, πιστεύω ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια και ένα σημαντικό εγχείρημα, αλλά όμως εγώ προσωπικά θέλω να καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον εν λόγω επιχειρηματία, ο οποίος αυτή τη στιγμή προβάλλει όχι μόνο το προϊόν, αλλά φροντίζει να είναι αρρωγός και συμπαραστάτης του κάθε εργαζόμενο, και πιστεύω ότι κουβαλάει μια τεχνογνωσία η οποία πορεύει σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και πραγματικά δίνει τα εισέγγυα στον ιεραπετρίτικο και στον λασιθιώτικο λαό να απολαμβάνει κάθε τι νόστιμο, φρέσικο και υγιεινό. Διότι πραγματικά τα καταστήματά του πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής των τροφίμων. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω από τη μεριά της δικιάς μου, να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη και πραγματικά θα είμαι θαρρωγή σε κάθε προσπάθεια, όχι μόνο του κυρίου Δερμιτζάκη, αλλά και κάθε επιχειρηματία με τέτοια προσπάθεια, γνώση και τεχνογνωσία. Τι είναι αυτό που σας προσελκύει περισσότερο? Τα κρέατα που είναι ντόπια και ξέρουμε ότι τρώμε γνήσιο κρέας. Μπράβο τις ενέργειες που κάνει ο κάθε επιχειρηματίας σε τέτοια εποχή για τα μαγαζιά αυτά. Οι τιμές, από ό,τι τουλάχιστον λίγο πολύ ξέρουμε όλοι, είναι πάρα πολύ καλές τιμές και οι ποιότητες, από ό,τι φαίνονται τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ καλές. Οι τιμές είναι πολύ καλές και η ποιότητα πολύ καλή. Κόστρια Catering βρίσκεται εδώ, φρέσκα προϊόντα του τόπου μας, με ελαιόλαδο και υπέροχες νέες γεύσεις σε συνεργασία με το καινούργιο μας κατάστημα. Για φρέσκα και νόστιμα προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση από εμάς με όλη μας την καρδιά και την αγάπη. Αυτές οι υπέροχες δημιουργίες είναι της ομάδας Όστρια και επιμελούμε ιδιαίτερα εγώ μαζί με το σεφ μας. Από τι είναι τα υλικά που είναι φτιαγμένα? Είναι κολοκύθα ντόπια λασιθιώτικη, ρεπανάκια, γούλες, καροτάκια. Ο γύρος από το κρεοπολείο Δερμιτζάκη. Ναι. Πώς σας φαίνεται? Πολύ καλή ποιότητα και γευστικό. Πολύ γευστικό. Εκτός από κρέατα υπάρχει και χταποδάκι από το Δερμιτζάκη. Και θαλασσινά, και θαλασσινά. Πώς βλέπετε την ποιότητα? Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Καλές δουλειές έχουμε. Και αυτά εδώ τι είναι? Σεφταλιές. Κυπριακές. Δικιά μας παραγωγής. Ναι, ναι, πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πώς σας φαίνεται μαγαζί και γεύσεις? Μαγαζί είναι πάρα πολύ καλό. Θα το προτιμήσουμε. Η γεύση των προϊόντων? Καλές. Πολύ καλές. Το σκότι είναι ιδιαίτερα πολύ καλό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς σας φαίνεται το καινούριο κατάστημα, πώς σας φαίνεται η γεύση? Πολύ τέλειο κατάστημα, με τέλεια ποιότητα στα προϊόντα. Στη γεύση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Την πρώτη φορά που ήρθαμε, η καθαριότητα δεν έχω δει κανένα μέρος Κρήτης. Παίζει πολύ βασικό ρόλο η καθαριότητα στην Κρήτη? Πάρα πολύ. Εγώ είμαι Σκυροπόλης και γνωρίζω πολύ καλά αυτό το πράγμα. Η καθαριότητα είναι το α και το ω. Και η ποιότητα του κρέατος. Τι είναι αυτό? Ριζότο θαλασσινών. Τα θαλασσινά από το Δερμιτζάκη? Φυσικά.